διδάσκαλε τι σημαρτέν, ούτως οι γονείς αυτού είναι ατυφλός γεννηθεί, και ο Κύριος απήντησε στους μαθητάς οι οποίοι βρίσκονται στην απορία, έθεσαν ερώτημα με βάση την αμαρτία, διότι πρέπει να γνωρίζουμε, αδελφοί μου, ότι πάσα ασθένεια προέρχεται εκ της αμαρτίας. Τούτο εγνώριζαν οι μαθητές και δι' αυτόν τον λόγο απίφθηναν εις τον Ιησούν, ποιος ήμαρτε λέγει, είναι τυφλός γεννηθεί, οι γονείς ή ο ίδιος. Και τότε ο Κύριος έλυσε την απορία των μαθητών και τους είπε ότι ούτε ούτως ήμαρτε, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά να φανερωθούν, δια να φανερωθούν τα έργα του Θεού, τα έργα τα οποία με έστειλε ο Πατέρας μου, δια να τελέσω εις την γη. Δι' αυτό εγεννήθη τυφλός. Και τότε ο Κύριος μας δια να δείξει στον κόσμο ότι ο ίδιος έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα, δεν είναι το άλλος εκτός αυτός ο ίδιος, έσκυψε εις την γη και με το σύελο του, με το φτύσιμο του, έκανε πυλών και πήρε εκείνον τον πυλών και τον έβαλε εις τους οφθαλμούς του τυφλού. Τούτο σημαίνει ότι ο τυφλός δεν είχε ουδαμός οφθαλμούς. Δεν υπήρχαν οφθαλμοί εις των τυφλών. Διότι σήμερα βλέπουμε τυφλούς οι οποίοι έχουν τους οφθαλμούς των, αλλά δεν έχουν φως οι οφθαλμοί. Εις των σημερινών τυφλών δεν υπήρχαν καθόλου οφθαλμοί. Δια τούτο ο Κύριος επίησε εν ρηπή οφθαλμού τα μάτια, τους βυθούς των οφθαλμών, τις οπτικές ταινίες, οπτικές ακτινοβολίες, έξω γονατώδη σώματα, ό,τι υπάρχουν στους οφθαλμούς και βλέπουμε, τα επίησε εν ρηπή οφθαλμού. Και όταν έβαλε εκείνον τον πυλόν επάνω στους οφθαλμούς του τυφλού, ήθελε να τον δοκιμάσει με τα ταύτα. Διότι δύνατο την ίδια στιγμή να του δώσει το φως του. Πλην όμως παρατηρούμε ότι υπάρχει ακόμη μία λεπτομέρεια την οποία ο Κύριος θέλει να επιβεβαιώσει τον ίδιον και να εξωτερικεύσει αυτό το οποίο ζητεί ο Θεός. Αφού του έβαλε τους πυλούς εις τους οφθαλμούς δεξιά και αριστερά, τότε του λέγει, πήγαινε τώρα εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ δια να βάλεις νερό στους οφθαλμούς σου. Και ο ίδιος αμέσως, χωρίς καμία αντιλογία, ποιεί αυτό το οποίο του είπε ο Θεός. Πηγαίνει εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ και η λέξη Σιλοάμ, μας αναφέρει το Ιερόν Ευαγγέλιο, σημαίνει απεσταλμένος. Απεστάλει δηλαδή ο τυφλός εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ που του είπε ο Χριστός μας, και έβαλε νερό εις τους οφθαλμούς και αμέσως είδε το φως. Ω Κύριε, μεγάλο το όνομά Σου, μεγάλη δόξα Σου, η παντοδυναμία Σου.
Εσύ τα πάντα ποιείς, τα πάντα πράττεις, τα πάντα οικονομείς. Είδεν ο τυφλός το φως, όπου εγεννήθη εκ γενετής τυφλός. Και τότε οι μαθητές εδόξασαν τον Θεόν, και όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και όσοι λέγει ήσαν γείτονες του τυφλού και όσοι τον εγνώριζαν τον τυφλόν, διότι επί αρκετά έτη εκάθητο και ζητούσεν ελεημοσύνη. Αρκετά έτη, διότι μετά από αυτήν την μεγάλη θαυματουργική επέμβαση του Θεού οδήγησαν τον τυφλόν στους γραμματείς και φαρισαίους, τους γεμάτους φθόνων. Δεν επίστευω, εφθονούσαν. Και ήθελαν οπωσδήποτε να κατηγορήσουν εκείνον ο οποίος έδωσε την θεραπεία στον τυφλόν, έδωσε το φως στον τυφλόν. Τον οδηγούν εις τους φαρισαίους εκείνοι οι οποίοι τον είδαν τεθεραπευμένον, και αφού εφανερώθη ενώπιον των γραμματέων και των φαρισαίων, ήρχισεν δίκη και ανάκρισης. Θέλουν να τον καταδικάσουν και θέλουν πρώτα να τον ανακρίνουν. Είσαι τυφλός? Όχι, λέγει, βλέπω το φως μου. Γεννήθης τυφλός? Ναι, γεννήθηκα τυφλός. Και πώς βλέπεις? Και αναφέρει ο τυφλός ότι με πλησίασε, λέγει, ο Θεός έκανε πυλόν, με έβαλε στα μάτια μου, με έστειλε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, έβαλε νερό και βλέπω. Δεν πιστεύω. Ο φθονερός άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να ταπεινωθεί. Εκείνος ο οποίος φθονεί δεν πρόκειται ποτέ να δει την αλήθεια και να πει ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει να διαστρεβλώσει την αλήθεια. Θέλει να διαστρεβλώσει τα πεπραγμένα, να μην υπάρχουν. Και τότε εκάλεσαν, λέγει, τους γονείς, και άρχεται δευτέρα ανάκρισης. Είναι το παιδί σας αυτό? Απαντούν ναι. Πώς έγινε υγιής και βλέπει? Εμείς, απαντούν εκείνοι, ένα γνωρίζουμε, ότι είναι το παιδί μας το τυφλό και τώρα βλέπει. Πώς βλέπει? Ερωτήσατε τον. Ηλικίαν έχει, λέγει, το Ιερόν Ευαγγέλιον, αυτόν ερωτήσατε. Τούτο σημαίνει ότι δεν ήταν μικρό παιδί, νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι ήταν όριμο παιδί. Και είναι τούτο ακριβώς το μεγάλο θαύμα, ότι δεν απαντά κάποιος ο οποίος δεν έχει ευθύνη των λόγων του. Απαντά εκείνος ο οποίος σε θεραπεύει και δίδει απάντηση εις τους θονερούς, εις τους κακούς ανθρώπους, οι οποίοι ζητούν να ξεπαστρέψουν την αλήθεια, να μην υπάρχει. Πλην όμως αυτή η αλήθεια δεν φεύγει, ό,τι και αν χρησιμοποιήσουν οι φθονεροί άνθρωποι. Και συνεχίζεται το μεγάλο αυτό θαύμα μέχρι τη στιγμή που κατηγορούν οι Φαρισαίοι των Χριστών ότι είναι αμαρτωλός. Δια τι, δια ποιο λόγο? Διότι δεν τηρεί το Σάββατο, λένε. Την ημέρα του Σαββάτου οι Εβραίοι δεν έσκυβον χάμω να πάρουν το φιλοκρόμιδο των φλοιών του κρεμμυδιού. Όταν έπεφτε χάμω, εάν έσκυβαν να το πάρουν αυτό, ευεβήλωναν το Σάββατο.
δεν περπατούσαν ορισμένο δρόμο περισσότερον από εκείνον τον οποίον έγραφεν ο Μωυσής. Δεν εισχολούντο εις ουδεμίαν εργασίαν την ημέρα εκείνη του Σαββάτου. Είναι ένα δείγμα της σημερινής εποχής στην οποία ζούμε, ότι αυτοί οι Εβραίοι, οι ίδιοι Εβραίοι, ζητούν να επιβάλλουν σε όλον τον κόσμο την αργία του Σαββάτου. Και θα έβρετε και το νόμο αυτόν σε αυτό το έθνος το πολύ παθόν. Αυτό το έθνος το οποίο ονομάζεται Ελλάς και το οποίο διασύρεται, άγεται και φέρεται από τους ισχυρούς χωρίς να υψώνει φωνή. Σήμερα η φωνή της Ελλάδος εχάθηκε. Ό,τι μας πούν οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι και οι Ευρωπαίοι οι οποίοι είναι άθεοι. Αλλά τι να το κάνεις αυτό. Όταν φεύγουμε να πάμε να πάρουμε την ευχή του Πάπα για να κάνουμε Ολυμπιάδα στην Ελλάδα, τι περιμένουμε? Μη περιμένουμε τίποτε το καλό, διότι αυτές είναι κινήσεις οι οποίες προσβάλλουν το έθνος μας, την Ελλάδα μας, την Ορθοδοξία μας. Και συνεχίζουμε για να δούμε αυτοί οι φθονεροί τι έκανε. Του λέγουν, σου εθεράπευσε τους οφθαλμούς σήμερα Σάββατον, είναι αμαρτωλός. Απαντά ο τυφλός, λέγει, εγώ δεν γνωρίζω αν είναι αμαρτωλός. Γνωρίζω ένα πράγμα, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Εάν εσείς θέλετε να το λέγετε αμαρτωλόν, εγώ σας λέγω ότι αμαρτωλόν ο Θεός ου κακούει. Και τότε λέγει, τον εξέφαλον έξω και του είπα, «Συ εγεννήθηκες μέσα στην αμαρτία και θέλει να μας διδάξεις εμάς». Φοβερόν το σημερινό θαύμα, αδελφοί μου, δια τούτο ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος, το θαύμα τούτο το έκλεισε σε ένα κεφάλαιο ολόκληρο. Εάν ανοίξετε την Αγία Γραφή, θα ανοίξετε για να έβρετε το ένα των κεφάλαιων του Ευαγγελίου του Ιωάννου, του Θεολόγου και Ευαγγελιστού, και θα δείτε ότι από τον πρώτον στίχο μέχρι τον 38ο στίχο περιλαμβάνει το σημερινό θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός. Τόσο μεγάλο ήταν το θαύμα αυτό, ούτως ώστε έμεινε αιωνίως εις την ακοή του κόσμου για να βλέπουν ένα τυφλόν ο οποίος, αφού του είπε ο Κύριός μας, πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Και απήντησε, μα ποιος είναι, του λέει, Κύριε, για να πιστεύσω? Εγώ είμαι που σου ομιλώ. Αποκαλύπτει δηλαδή ο Κύριός μας και πάλι στην σημερινή συζήτηση με τον τυφλόν ότι είναι ο Υιός του Θεού. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι αμφιβάλλουν δι' αυτό και φεύγουν και πηγαίνουν στην Ινδία και στην Κίνα για να καθαριστούν, λέγει. Ω Ελλάς που έχεις στάσει, εάν ομιλούσαν εκείνοι οι οποίοι ελευθέρωσαν την Ελλάδα από την δουλεία εις τους αγαρινούς, δεν ξέρουμε ποιους λόγους τα χρησιμοποιούσαν στους σημερινούς Έλληνες. Εκείνοι επίστευαν εις τον Χριστόν και ομολογούσαν τον Χριστόν και αγαπούσαν τον Χριστόν και ελάτρευαν τον Χριστόν. Δεν πήγαιναν εις τον Όλυμπο για να λατρεύσουν τους 12 θεούς του Ολύμπου, τους ανυπάρκτους θεούς, τους δαίμονας του Ολύμπου. Διότι οι δαίμονες είναι πάνω εις τους βράχους, εις τους ποταμούς, εις τα δάση, εις τα απάτητα μέρη, εις την έρημο, εκεί υπάρχουν οι δαίμονες. Και πηγαίνουν αυτοί οι σημερινοί Έλληνες εις τον Όλυμπο για να κάνουν θυσία, λέγει, στους θεούς. Μήπως και εκείνη η παράσταση στην οποία θα ειδούμε και την οποία είδαμε,
όταν υψώνουν τα σχήρας και λέγουν «Ω Θεέ, Απόλλωνα, στείλε το φως». Ποιος θα σου στείλει το φως? Αυτόν τον οποίον επικαλείσαι, αυτός δεν στέλνει φως, δεν έχει ο ίδιος φως. Ο Φθαλμούς έχουν, συλλέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο, και φως δεν έχουν. Χείρας έχουν, αλλά δεν κινούνται οι χείρες. Ακοήν έχουν, λέγει, αλλά δεν ακούνε. Και είναι τούτο το οποίο έχουμε σήμερα μπροστά μας, για να εισέλθουμε στο βαθύτερο νόημα του σημερινού Ευαγγελίου. Τυφλός ο σημερινός νέος άνθρωπος, αλλά βλέπει. Είναι τυφλός, αλλά μόλις το είπε ο Χριστός ότι εγώ σε θεράπευσα, έπεσεν στα πόδια του και τον επροσκύνησεν και του είπεν: «Πιστεύω, Κύριε, είμαι μαζί σου, σε ευχαριστώ που με βοήθησες, που με φύλαξες, που μου έδωκες το φως σου». Σήμερα, αδερφοί μου, όλος ο κόσμος έχει φως. Ελάχιστοι είναι εκείνοι τους οποίους ο Πανάγαθος Θεός έδωσε εις εμάς ως παράδειγμα, για να τον ευχαριστούμε. Διότι δεν ευχαριστήσαμε τον Θεό ο οποίος μας έδωσε το φως ποτέ μας. Αμφιβάλλω εάν υψώσαμε τους οφθαλμούς μας εις των ουρανών και να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας εχάρισε το φως. Όλα τα ζητούμε από τον Θεό. Ευχαριστίαν δεν ποιούμε εις τον Θεό. Δεν ζητήσαμε να τον ευχαριστήσουμε διότι μας εχάρισε το φως να βλέπουμε. Και ρωτούμε, υπάρχει Θεός? Μα αυτός που ανατέλει τον ήλιο και το φως στον κόσμο, ποιος είναι? Ζητείς να τον ειδείς τον ίδιο? Δεν μπορεί να τον ειδείς. Θα τον ειδείς όταν έρθει επί των νεφελών του ουρανού μετά των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων και των δυνάμεων των ουρανίων. Τότε θα τον ειδείς και τότε θα τρέμεις. Τότε θα είναι η πραγματικότητα, αλλά θα είναι το τέλος. Εάν έπραξες, θα έβρεις. Εάν επίστευσες, θα χαρείς. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι περπατούν στους δρόμους. Τους βλέπουμε. Είναι οι συνάνθρωποι μας. Απαντά ο Κύριος. Οφθαλμούς έχουν, αλλά δεν βλέπουν, λέει. Έχουν οφθαλμούς, αλλά δεν βλέπουν. Ένα φοβερό σημείο το οποίο αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός. Ο οφθαλμούς έχουν, συλλέγει, αλλού βλέπους, αλλά δεν βλέπους. Όταν έχουν, λέγει, αλλά δεν ακούνε, λέγει. Ώστε ο σημερινός άνθρωπος έχει τα μάτια και δεν βλέπει. Μυστήριο τούτο. Φοβερό πράγμα. Να βλέπεις και να μην βλέπεις, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ανεχθεί κανείς σόφρον άνθρωπος. Και όμως ο Κύριος μας λέγει ότι οι άνθρωποι βλέπουν και δεν βλέπουν. Βλέπουν πρώτον την δημιουργία του Θεού, των ουρανών και τα άστρα, την σελήνη και τον ήλιο. Δεν βλέπουν. Βλέπουν τα θαύματα τα οποία εδοκίμασαν οι ίδιοι στη ζωή τους. Τα έχουν ξεχάσει. Δεν βλέπουν. Βλέπουν εκείνα τα οποία είπε ο Πανάγαθος Θεός, αλλά δεν τα δοκιμάζουν καθόλου. Όταν ο άνθρωπος δεν ανοίγει την Αγία Γραφή για να δει τι λέγει ο Θεός, είναι αυτός ο οποίος βλέπει και δεν βλέπει. Όταν βλέπει τα θαύματα του Κυρίου μας καθεκάς την ημέρα και δεν τα υπολογίζει, αλλά προσπαθεί να τα ερμηνεύσει και βάσει της επιστήμης και των γραμμάτων τα οποία γνωρίζει, τότε ο άνθρωπος αυτός βλέπει και δεν βλέπει. Βλέπει, αλλά δεν δύναται να ειδεί το ύψος, το πνευματικό εκείνο πέταγμα, να ειδεί τον
ουρανών και των θρόνων του Θεού, να πιστεύσει ότι πίσω από αυτόν τον ουρανών υπάρχουν εκείνα τα οποία ετοίμασαν ο Θεός διά τους αγαπώντας αυτόν. Δεν τα βλέπει, δεν δύναται να τα είδει. Διατί, διότι λείπει η πίστης, πίστης εστίν πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Η πίστης είναι να βλέπεις αυτά τα οποία υπάρχουν και να τα φιλοσοφείς και να τα ελέγχεις και να παρακαλείς τον Θεό να τα κληρονομήσεις. Αυτό σημαίνει να βλέπεις. Εάν δεν τα βλέπεις αυτά, τι ωφελείσαι ότι όταν βλέπεις στον κόσμο αυτά τα παράξενα? Δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα χαίρεται, αγάλεται, βάζουν εκείνα τα μεγάφωνα εις το διαπασόν για να διαπομπεύσουν και να φωνάξουν, τι νομίζετε, τον δεύτερον Τζάκσον της Αμερικής, ο οποίος εφανερώθηκε από το διάολο και φωνάζει. Και οι χειρονομίες τις οποίες κάνει είναι τόσο έσχρες, είναι τόσο βρωμερές, είναι τόσο ακάθαρτες, και όλος αυτός ο κόσμος φωνάζει. Ο Θεός επί της γης, τον ονόμασταν Θεόν. Ποιον? Το Ρουβάν. Ο Θεέ μου, που κατήντησε η Ελλάδα, σε ποιαν τύφλος έχει φτάσει? Σε ποιαν τύφλος έχει φτάσει? Είναι ο Θεός, λέγει, επί της γης. Αλίμονον και τρισαλίμονον μας, αδερφοί μου, οποία τύφλωσης έχει πέσει επάνω στους Έλληνες. Δεν βλέπουν τίποτε. Βλέπουν, αλλά δεν βλέπουν, λέγει ο Θεός. Ακούν, αλλά δεν ακούν. Ακούν τα σκραυγάς αυτών, οι οποίοι θέλουν να γίνουν επί της γης διάσημοι και μεγάλοι, πλην όμως δεν ακούνε τη φωνή του Θεού. Ο Θεός, ο οποίος σταυρώθηκε εμάς και έχυσε το αίμα του. Αδερφοί μου, τυφλός ο σημερινός, η αθής από τον Κύριον, πλην όμως είδε το φως. Είδε το φως το αληθινόν, το φως το ορατόν, είδε όμως και το φως το πνευματικό και εμπίστευσεν εις το Χριστόν. Άρα και θα φτάσουμε και εμείς να αγαπήσουμε τον Χριστόν μας, όταν δούμε την πνευματική πλευρά της ζωής μας. Εάν δούμε, τότε είμεθα με το φως στους οφθαλμούς. Εάν δεν κατορθώσουμε να δούμε αυτήν την πραγματική εικόνα της ζωής μας, ότι κάποια μέρα θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν και θα εμφανιστούμε ενώπιον του δικαίου Κριτού, και τότε τι απολογισόμεθα? Ποιος, λέγει, θα ανοίξει το στόμα του? Θα είμαι, θα λέγει, ο ράκος από καθημένης, μη έχοντες ύπνος λόγου να δικαιολογηθούμε. Δι' αυτό ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, αυτόν ο οποίος έδωκε το φως των σημερινών τυφλών. Κύριε, άνοιξε μας τα μάτια μας να ειδούμε και εμείς το φως το αληθινόν, να δούμε τα θαύματά σου, να δούμε την ζωή μας την πραγματική, την οποία πρέπει να έχουμε, και να πιστεύουμε εις τους λόγους σου, τους οποίους μας έδωσες στην Αγία σου Γραφή, και να μελετούμε τον νόμο σου για να αξιωθούμε εις τον κόσμο αυτόν, να έχουμε τους οφθαλμούς μας ανοιχτούς και εις την επουράνιον σου Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.